Coach, έχεις και εσύ την αίσθηση που έχουμε απ' έξω ότι ουσιαστικά κάθε Κυριακή, σε κάθε αγώνα, τέλος πάντων, είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Παραλαμβάνεται μια ιστορία σε πολλά παιχνίδια. Sí, quizá hoy el equipo me gustó, sí, hoy. Από τη μία άποψη, καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε και μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει κατά ένα βαθμό. Ωστόσο, θεωρώ πως σήμερα η ομάδα έκανε μια καλή εμφάνιση. Es una lástima por los jugadores, porque hicieron un buen trabajo. Είναι πραγματικά κρίμα για τους ποδοσφαιριστές και την προσπάθεια που κάνουν σήμερα. Pero el fútbol no tenemos esa suerte que necesita de tu lado. Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο πάρα πολλές φορές είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Ένας από αυτούς είναι η τύχη που δυστυχώς τον τελευταίο καιρό δεν είναι με εμάς. El balón no entra y sabes que en cualquier fase te pueden hacer gol y lo que pasó en el primer tiempo. Μιας και το ποδόσφαιρο κρίνεται από στιγμές και έχεις εσύ μια ξεκάθαρη ευκαιρία για να μπορείς να πετύχεις ένα γκολ και να βρεθείς μπροστά στο σκορ και όχι μόνο δεν τα καταφέρνεις, αλλά δυστυχώς την πρώτη ευκαιρία που κάνει ο αντίπαλος καταφέρνει και τον πετυχαίνει. Duele la derrota, pero hay que aprender de todo esto. Πονάει πάρα πολύ αυτή η ήττα, αλλά πρέπει να δούμε πάντα τα πράγματα θετικά και να ψάξουμε να βρούμε. Es importante porque se ve lo que hay alrededor, se ve quién está cerca. Να βρούμε το τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό και αυτό γιατί ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, ζούμε μια δύσκολη κατάσταση έτσι γύρω στον σύλλογο. Y por eso en la derrota hay que aprender, estoy aprendiendo muchas cosas. Και γι' αυτό και λέμε ότι κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα μαθαίνουμε πράγματα και εγώ από τη δικιά μου πλευρά μαθαίνω συνεχώς. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το ρόλο της ψυχολογίας. Ανέφερε και ο ίδιος ο προπονητής ότι ήταν μια δύσκολη εβδομάδα γενικότερα για το σύλλογο. Πώς λοιπόν, πού θα επικεντρωθείτε στη δουλειά σας αυτές τις μέρες που υπολείπονται μέχρι το επόμενο παιχνίδι, που είναι την άλλη εβδομάδα, για να μπει ο ΠΑΟΚ καλύτερος και πιο δυνατός ψυχολογικά στα play-off. Trabajar, no hay otro camino. Seguir trabajando, lo ves que trabajan los jugadores. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην δουλειά, σε αυτά τα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούμε και να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, όπως βλέπουμε οι προσφυγικοί ακόμα και αυτή τη στιγμή δουλεύουν. Hablar como vemos, como hablamos siempre. Να μιλήσουμε με τους ποδοσφαιριστές, να έρθουμε κοντά τους, να τους βοηθήσουμε δηλαδή σε αυτή τη στιγμή. Και tratar de poco a poco ir cambiando cosas. Και να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να βελτιώσουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, για να εμφανίσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Γιατί el fútbol es un juego, es vida. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. No pueden, είναι η ζωή τους. No pueden jugar, η ζωή μας. No pueden estar entrenando pensando que el domingo qué va a pasar. Και σίγουρα για τους ποδοσφαιριστές δεν είναι και το καλύτερο δυνατό να κάνουν προπόνηση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και να σκέφτονται τι μπορεί να συμβεί μετά τον αγώνα της Κυριακής. Tienen que entrenar fuerte y nada más. Πρέπει tratar de jugar fútbol. Να συγκεντρωθούν στην δουλειά τους, να προπονηθούν σκληρά. Tratamos de transmitirle dónde estamos, dónde estamos. Εμείς από δικά μας λοιπόν προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε το πού βρίσκονται. Estamos en una etapa que están cambiando cosas. Είμαστε σε μια περίοδο, μπορούμε να πούμε, που αλλάζουν πράγματα. Εγώ έμασα από την αρχή υπομονή. Και αυτό που έχω μάθει εγώ από την αρχή είναι να έχω υπομονή σε ό,τι κάνω, υπομονή και επιμονή. Pero πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή. Και απόσιο. Και στήριξη. Απόψε τελείωσε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Κάνοντας ένα γενικό απολογισμό αυτών των αγώνων, ποιο θεωρείτε ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ και το πιο το δυνατό σημείο που θα πρέπει να επενδύσει εκεί εν ώψη της συνέχειας. Podemos hablar mucho tiempo, mucho rato de todo lo que ha pasado. Είναι μια ερώτηση στην η οποία θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πάρα πολύ ώρα για το τι έχει συμβεί από την αρχή της σεζόν, πολλές αλλαγές, η αλλαγή προπονητή. Llegaron muchos partidos seguidos. Με πάρα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Han jugado todos los jugadores. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ουσιαστικά έχουν αγωνιστεί. Seguramente no tenemos un equipo base. Αυτό που ίσως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια ξεκάθαρη ομάδα βάση, έναν κορμό έτσι, ποδοσφαιριστών που θεωρούνται βασικοί. Y en las transiciones siempre no es fácil. Και από την άλλη, σίγουρα κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και να βελτιώσουμε είναι το κομμάτι των μεταβάσεων. El objetivo del equipo, lo que tenemos, lo que no tenemos, está claro. Από την άλλη, όσον αφορά το κομμάτι των στόχων, δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρη αυτή.
Hay que empezar a trabajar para lo que viene. Ωστόσο, εμείς, από την δικιά μας πλευρά, δεν μπορούμε να τα έχουμε φτάσει στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή. Το μοναδικό που σκεφτόμαστε είναι σκληρή δουλειά για να συνεχίσουμε μπροστά.